Λοιπόν, εγώ καταρχάς θα σας συγχαρώ για αυτή την σημαντική πρωτοβουλία, η οποία δημιουργεί νομίζω και ένα ενδιαφέρον θεσμικό προηγούμενο. Αλλά κυρίως θέλω να τονίσω την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδω και αποδίδουμε συνολικά στην κυβέρνηση σε καινοτόμα έργα τα οποία κάνουν την κυκλική οικονομία πράξη από την πρώτη στιγμή που οραματιστήκατε μαζί με τον ιδιωτικό τομέα το έργο του Just Go Zero. Τήλος εξέφρασε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε κατά το πόσο αυτό το πρότυπο έργο ανακύκλωσης στον απόλυτο δυνατό βαθμό μπορεί πραγματικά να γίνει πράξη. Και αποδείξατε ότι είναι ένα έργο το οποίο και μια πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία. Και προφανώς και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο αυτό να μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλα νησιά αυτού του μεγέθους, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ανακύκλωση στο 100% έτσι ώστε να μηδενίσουμε πρακτικά τα απορρίμματα τα οποία κατευθύνονται προς ταφή είναι ένας στόχος ο οποίος είναι απολύτως εφικτός. Θέλω να τονίσω για ακόμα μια φορά πόσο σημαντικό στοιχείο είναι η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Είναι δεδομένο ότι ειδικά τα μικρά νησιά χρειάζονται την υποστήριξη της περιφέρειας για να μπορέσουν να υλοποιούν τέτοια έργα. Εδώ το ζήτημα δεν είναι η ιδιοκτησία της αρμοδιότητας, αλλά πρωτίστως να γίνει ουσιαστικά η δουλειά προς όφελος όλων των δημοτών της Τύλου. Και προφανώς αυτό ισχύει και για μια σειρά από άλλα σημαντικά έργα τα οποία αφορούν το νησί. Και βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός, ο οποίος θα βελτιώσει σημαντικά υποδομές του νησιού. Είτε μιλάμε για την υδροδότησή του, είτε μιλάμε για τους δρόμους του, είτε μιλάμε για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είχα πριν από λίγο την ευκαιρία να επισκεφθώ το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο της Τύλου, το οποίο θα ανοίξει τις πόρτες του και επίσημα σε λίγες μέρες από τώρα. Ένα πολύ ωραίο μικρό μουσείο κόσμημα, το οποίο αναδεικνύει και την μεγάλη πολιτιστική ιστορία αυτού του πολύ όμορφου τόπου. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια και με την κυρία Δήμαρχο τις υπόλοιπες σημαντικές εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν, που ως συνήθως αφορούν ζητήματα παιδείας και υγείας. Να πω μία φράση μόνο, ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Σε προλαμβάνω, Δήμαρχε, για να λύσουμε το ζήτημα των κτηριακών υποδομών του νησιού και όσον αφορά τα ζητήματα της ιδιοκτησίας, αλλά και όσον αφορά την κατασκευή ενός σχολείου, το οποίο να πληρεί τις προδιαγραφές της εποχής και να κοιτάζει στο μέλλον. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά από τον αριθμό των νέων παιδιών που είναι στο νησί και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον του νησιού. Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τους προσφέρουμε σε αυτούς και στους δασκάλους και στους καθηγητές ένα αξιοπρεπές και σύγχρονο σχολείο. Και βέβαια από και μια κουβέντα για τα ζητήματα της υγείας, τα οποία πάντα ταλανίζουν τα μικρότερα νησιά, μια πρόκληση μεγάλη για την κυβέρνησή μας και μια μεγάλη δυσκολία να βρούμε εκείνο το μείγμα κινήτρων, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι η παρουσία γιατρών στα μικρά μας νησιά είναι τέτοια ώστε οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες που επιλέγουν, αλλά και οι ξένοι, γιατί είδατε, έχετε και αρκετούς ξένους οι οποίοι έχουν επιλέξει την Τύλο ως μόνιμη κατοικία, να αισθάνονται ασφαλείς όσον αφορά στα ζητήματα της περίθαλψής τους. Και πρέπει να πω βέβαια ότι εντυπωσιάστηκα και πάρα πολύ από την εφαρμογή την οποία είδα ο γιατρός, ο οποίος καλύπτει το νησί από την Ροδό. Περιστασιακά, να το τονίσω αυτό, έχει όμως δημιουργήσει μια πλατφόρμα, μια βάση δεδομένων, ουσιαστικά έχοντας έναν πλήρη ψηφιακό φάκελο όλων των ασθενών του νησιού, κάτι το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ και σε πολιτικές πρόληψεις, αλλά και διευκολύνει την τακτική παρακολούθηση ασθενών που έχουν χρόνια νοσήματα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ενδεχομένως θα μπορούσε να αποτελεί πιλότο για το τι μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχα σε άλλα νησιά μεγέθους Τύλου.